Έχουμε παραδείγματα στο Μεσοπόλεμο όπου χρησιμοποιούνται μη θεσμικές δυνάμεις ενάντια στους εργαζόμενους, αλλά είναι τελείως περιθωριακά. Το ελληνικό κράτος δεν έχει τις ανησυχίες περί νομιμότητας, που ούτε και το ιταλικό κράτος είχε τόσο τρομερές, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μεγαλύτερες. Όταν υπάρχει ένα μαζικό κίνημα, αυτό που γίνεται είναι σφαγή. Το 1923 έχουμε ακριβώς, μόλις υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, υπάρχει και μόλις εξασφαλίζεται η πρώτη δόση του δανείου, με το οποίο θα ξαναστείνανε στα πόδια της την οικονομία, έχουμε μία άγρια επίθεση στην εργατική τάξη, επιχειρείται, γίνεται μία γενική απεργία και το κράτος δεν έχει καμιά δυσκολία να επιτεθεί. Στο Πασαλιμάνι γίνεται μια μεγάλη σύγκρουση, 17 νεκροί μετρημένοι επίσημα, άγνωστος αριθμός τραυματιών, και μετά από αυτό διαλύονται τα συνδικάτα. Αυτά δηλαδή που έκανε ο φασισμός στην Ιταλία, τα έκανε το ίδιο το κράτος και μάλιστα το βενιζελικό κράτος, όχι το μοναρχικό κράτος, στην Ελλάδα.